Λοιπόν, ο Μουτσινάς, το έχουμε πει εδώ, ότι δεν μας παρακολουθούν, φαίνεται, δεν είναι υποχρεωτικό, ότι θα κάνει το παιχνίδι αυτό με τις οικογένειες στο Ραντένα, είναι κλεισμένο. Αυτό ξεκινάει μετά τις γιορτές. Ναι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα παίζει Σάββατο βράδυ. Αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι με δύο οικογένειες. Είναι χειρό σίγουρο, ναι. Γι' αυτό το είπα λίγο. Τι θα πει ο άνθρωπος, δεν είναι για τελειώτη. Το οποίο σύμφωνα με τα site. Εγώ, παιδιά, πληρώνομαι για γραφείο τύπου του Αντένα. Είμαι βοηθό τη Φέση και Ρεγόπουλου, γι' αυτό τα λέω εγώ. Δεν έχει βγει τελειώτη τύπου, τι να πει ο Μουτσινάς ακόμα. Τα λέει ο Λιάγκα εδώ. Εντάξει, θα μπορούσε να πει και αυτό. Αλλά δεν μια ζωή δεν ξέρει. Τι δεν ξέρει. Είναι από ταπεινότητα, ρε παιδί μου. Θα κάνει το παιχνίδι αυτό. Έχει και άλλο άτομο σε αυτό το παιχνίδι. Είναι όχι, ένα παρουσιαστή είναι με δύο οικογένειε. Αυτό το είχαν χρεώσει εσένα στα site. Δεν έχει τεθεί ποτέ το θέμα. Ποτέ. Εγώ το έχω πει. Μου κάνα πρόταση από τον Αντένα Φέρου να κάνω διάφορα βραδινά πράγματα. Θεωρούσα όμω ότι μετά την επιτυχία του Voice πέρσι δεν θα έπρεπε να κάνω τίποτα άλλο φέτο. Από τη στιγμή που το Voice κάθηκε από τον Αντένα και είπα ότι δεν κάνω τίποτα. Τελείωσε αυτό. Τέλο. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Μπαρούφε γράψανε. Ο Μουτσινά λοιπόν θα κάνει το παιχνίδι αυτό. Να σα πω επίση ότι. Όχι, γιατί θα σα είπα ότι θα είναι ο Φιλιππίδη και ο Σταμάτης Μασουλής και ακόμα ένα πολύ μεγάλο όνομα. Μάλλον, αυτά που λέω τώρα βάζω και ένα μικρό ερωτηματικό, αλλά θεωρώ ότι θα κλείσουν μεγάλα ονόματα. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχω μια διέστηση ότι κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη η Βανδύ έχει πάρει σωστή απόφαση για το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει το X-Factor. Αλήθεια λες. Άρα δεν θα το κάνω. Προχωράμε.